να ευχαριστήσω πρώτα τον Παναγιώτατο που έδωσε την ευλογία του να γίνει αυτή η ομιλία, τους καλούς μας ιερείς και όλους εσάς για την αγάπη σας. Όπως ξέρετε, μένω σε κελί στο Άγιον Όρος. Έχουμε μια αυλή, μια κλιματαριά, κάτω από την κλιματαριά ένα μεγάλο τραπέζι, καρέκλες και καθόμαστε με τους προσκυνητές τα βραδάκια και συζητάμε. Όλοι έχουμε απορίες, όλοι θέλουν να μάθουν. Ο άνθρωπος φύση του ιδένε ωραίγεται, έλεγε ο Αριστοτέλης, και όλοι ξέρουμε πως έτσι είναι. Με ρωτάνε πολλά και κάποια θέματα επανέρχονται. Μια από τις ερωτήσεις που μου κάνουν πολλές φορές, μου λένε πώς μπορούμε να ξέρουμε αν αυτά που λέει η πίστη μας είναι αλήθεια. Πώς ξέρουμε ότι το δικό μας είναι το αληθινό? Και όσοι δηλαδή είναι εκτός χριστιανισμού και δεν είναι χριστιανοί, είναι όλοι για την κόλαση? Θα σωθούμε εμείς οι λίγοι? Και εκείνοι που δεν άκουσαν ποτέ για Χριστό, θα κολλαστούν όλοι? Ποια είναι η αλήθεια? Είχαμε πει σε μια άλλη ομιλία, εδώ πάλι πριν 10 χρόνια περίπου, ότι υπάρχει αλήθεια που ανακαλύπτεται και αλήθεια που αποκαλύπτεται. Ανακαλύπτεται με τις δυνάμεις του νου μας, την λογική. Ανακαλύψαν οι άνθρωποι πολλά πράγματα. Η άλλη που αποκαλύπτεται, αποκαλύπτεται από κάποιον άλλο. Η πίστη μας δεν μπορεί να γίνει από την λογική. Δεν είναι λογική. Προσέξτε το αυτό. Πώς είναι δυνατόν να δεχτεί κανείς ότι ο δημιουργός του σύμπαντος, αυτός που έπλασε τους γαλαξίες, τους αστερισμούς, τα τεράστια χάη του διαστήματος, τις μαύρες τρύπες που καταβροχθίζουν πλανήτες, που καταβροχθίζουν τα πάντα, πώς είναι δυνατόν αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος να μπήκε στην κοιλιά μιας γυναίκας? Είναι σοβαρό αυτό για να το δεχτεί κάποιος? Και την άφησε έγκυο. Μου λέει κάποιος, γιατί δεν είχε δουλειά να κάνει ο παντοδύναμος και έμεινε παρθένος η γυναίκα εκείνη και γέννησε ένα θεάκι και ξανά έμεινε παρθένα και αυτό το μικρό μεγάλωσε, έκανε θαύματα, περπάτησε στο νερό. Μπορείτε εσείς να το κάνετε? Δεν μπορείτε. Αυτός το έκανε. Αλλά μετά τον πιάσανε, τον σκοτώσανε στο ξύλο, τον εσταυρώσανε και τον εθάψανε. Έλα όμως που αναστήθηκε και τώρα προσκύνε τον για Θεό, για το όνομα του Θεού. Έχει κάτι σοβαρό αυτή η ιστορία για να τη δεχτείς? Έχει κάτι λογικό για να την δεχτείς μια τέτοια πίστη? Την ίδια πορεία, κοιτάξτε, έχουν και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας. Λέει κάποιος, ο αχώρητος παντή, πώς εχωρήθη εν γαστρή? Ακριβώς η ίδια πορεία. Εκείνον που το πάνω δεν τον χωρούσε, πώς τον χώρεσε η κοιλιά μιας γυναίκας?
ο ενκόλπης του πατρός, συνεχίζει ο ψαλμόδος, πώς ενεκάλεσες μητρός. Είναι απορίες λογικές. Αυτός που δεν τον χώραγε η αγκαλιά του πατέρα του, τα χάει και τα πλάτη του Θεού, πώς τον ανούρισε μια γυναίκα στην αγκαλιά της. Δεν είναι λογικά αυτά. Είναι πέρα και πάνω από κάθε λογική. Και αυτή είναι η ομορφιά της πίστεώς μας. Προσέξτε και η τιμιότητα της πίστεώς μας. Ότι το δήλωσε μιας εξ αρχής, μες στην Καινή Διαθήκη. Αν διαβάσετε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 23. Τι λέει ο Απόστολος? Αυτή είναι η ομορφιά της πίστεώς μας. «Εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλο, έλυση δε μορία». Το σκάνδαλο είναι αυτό που δεν μπορεί να το δεχτεί κανείς. Μια πέτρα που σκοντάφτεις και πέφτεις και σπάς τα μούτρα σου. Δεν μπορούσαν να δεχτούν και ακόμα δεν μπορούν να δεχτούν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες, τον Λόγο του Χριστού. Είναι, ήτανε και είναι σκάνδαλο. Έλυση δε μορία. Για τους Έλληνες ο Λόγος του Χριστού είναι ανοησία. Οι Έλληνες είναι το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει η ανθρώπινη σοφία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι αρχαίοι Έλληνες φτάσανε σε τόσο ψηλά επίπεδα σοφίας. Είναι ακατανόητο. Από την χρυσή τομή του Πυθαγόρα και όσα έγραψε για τη μουσική, μέχρι αυτό που κατάφερε ο Ερατοσθένης, ο οποίος γεννήθηκε το 276 και πέθανε το 194 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια. Μέχρι πριν ελάχιστους αιώνες όλοι πιστεύανε ότι η γη ήταν επίπεδη. Πώς είναι δυνατόν τόσους αιώνες πριν, π.Χ., να πάρει ο Ερατοσθένης στην Αλεξάνδρεια ένα ραβδί, να το βάλει στην άμμο και να κάθεται να το κοιτάει. Μία μέρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο. Και σηκώνεται και λέει, η γη είναι στρογγυλή και βρήκε και το μέγεθός της, τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα. Και έπεσε έξω λίγα μέτρα. Για το όνομα του Θεού, τι μυαλά ήταν αυτά? Αν τα είχαν πει χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, θα λέγουμε ήρθαν οι εξωγήινοι και τους τα έπανε. Αλλά το είπαν όταν και τα γράψανε και τα κοινοποιήσανε και τα ξέρει ο κόσμος, όταν η ιστορία έβρεσε το 200 προ Χριστού και το 100 προ Χριστού. Τι μυαλά ήταν αυτά? Τι σοφία ήταν αυτή? Για αυτή την σοφία, για αυτή την λογική ετούτου του κόσμου, ο Λόγος του Χριστού είναι μορία, είναι ανοησία. Δεν μπορεί το μυαλό να τα δεχτεί αυτά που ανέφερα στην αρχή. Τότε, γιατί 2000 χρόνια τώρα οι χριστιανοί προτιμάνε να τους σφάξουν παρά να αρνηθούν την πίστη στον Χριστό? Γιατί, αφού δεν είναι λογική, αφού είναι πέρα από κάθε λογική, γιατί, πώς ξέρουν ότι είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Χριστός και προτιμάνε να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη σε κάτι που δεν είναι λογικό? Είναι πολύ απλό. Δεν μαθαίνουμε, δεν αποκτάμε γνώσεις μόνο με τον εγκέφαλο, μόνο με το μυαλό. Μαθαίνουμε με όλη μας την ύπαρξη. Μαθαίνουμε ζώντας. Γνωρίζουμε πράγματα
ζώντας από εμπειρία, δεν ξέρανε χιλιάδες χρόνια, αιώνες οι άνθρωποι με τι κύματα έρχεται η ζέστη του ήλιου στη γη. Δεν το ξέρανε. Ξέρανε όμως ότι έρχεται. Πώς το ξέρανε? Πολύ απλά. Βγαίνανε στον ήλιο και ζεσθενόντουσαν. Και το ξέρανε. Και αυτό δεν είναι πίστη, είναι γνώση. Το πώς γίνεται δεν ξέρανε. Το ότι γίνεται το ξέρανε γιατί το ζούσανε. Τόσο απλό. Βλέπω στην τηλεόραση ένα φεστιβάλ τραγουδιού. Την ίδια στιγμή που γίνεται. Και μας καλούν κιόλας να ψηφίσουμε ποιο τραγούδι μας αρέσει. Γιατί είναι την ίδια στιγμή που το βλέπουμε. Πώς γίνεται? Δεν ξέρω πώς γίνεται να τραγουδάει κάποιος σε μια μακρινή πρωτεύουσα και να τον βλέπω εγώ εδώ από την καρέκλα μου. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Το ότι γίνεται όμως το ξέρω γιατί το ζω. Το βλέπω, συμμετέχω. Αυτό δεν είναι πίστη, είναι γνώση. Το ξέρω. Το μυαλό δεν το καταλαβαίνει. Δεν έχω τις γνώσεις που μου χρειάζονται για να το καταλάβω. Δεν σημαίνει ότι θα το απορρίψω επειδή το μυαλό μου δεν το καταλαβαίνει. Το δέχομαι γιατί το ζω και ξέρω ότι είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό είπα ότι δεν μαθαίνουμε μόνο με τον εγκέφαλο. Μαθαίνουμε με όλη μας τη ζωή. Το μυαλό είναι το μεγαλύτερο δώρο που έδωσε ο άνθρωπος στον κόσμο. Αλίμονό μας, αν δεν χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. Και τρεις αλίμονό μας, αν κολλήσουμε και παραμείνουμε στο μυαλό. Θα μας στενόγεται. Δεν ξέρω πώς το ψωμί που θα φάω, το φαΐ που θα φάω, το νερό που θα πιω. Το μυαλό μου δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνονται ζωή και σκέψεις. Πώς το ψωμί θα γίνει σκέψεις? Δεν το ξέρω. Ό,τι γίνεται όμως το ξέρω, γιατί βλέπω ότι τρώγοντας ζω και σκέφτομαι. Τόσο απλό. Απίστευτα πράγματα που το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει, τα δέχομαι γιατί τα ζω. Και είναι γνώση αυτό. Δεν είναι πίστη. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, «Η γνώση εδόθη παρά Θεού εξ αρχής εις την φύση των ανθρώπων». Και προχωρώντας κάνει κάτι υπέροχες ομιλίες για τα είδη της γνώσης. Πόσων ειδών γνώσης υπάρχουν. Τα συμπυκνώνουμε και λέμε επιγραμματικά. Η πρώτη γνώση αποκτάται εκ της διαρκούς μελέτης και εκ της σπουδής και εκ της μαθήσεως. Είναι αυτές οι γνώσεις που αποκτάμε όλοι στα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια. Τα σπουδάζουμε, τα μελετούμε, τα μαθαίνουμε. Η πρώτη γνώση. Η δεύτερη γνώση, λέει ο Άγιος, προέρχεται εκ της καθαράς ζωής και πολιτείας του ανθρώπου και εκ της πίστεως της βιανίας, όχι της καρδιάς. Και η τρίτη υπάρχει, η τρίτη γνώση, μόνο στην πίστη. Την πρώτη γνώση, την κοσμική αυτού του κόσμου, την αποκτάμε και την ελέγχουμε γιατί ζούμε σε έναν πολιτισμένο κόσμο και με τη ζωή μας, όπως είπαμε. Τη δεύτερη και την τρίτη γνώση τις αποκτούμε όταν η ζωή μας είναι χριστιανική. Όταν η ζωή μας είναι αγώνας, καθάρασεως από τα πάθη. Δέχεσαι να πιστέψεις με την διάνοια, όπως λέει στη δεύτερη γνώση. Γιατί έζησες κάποια πράγματα και πιστεύεις τα υπόλοιπα, μέχρι σε ενός σημείου. Εάν ο άνθρωπος αγωνιστεί
να απαλλαγεί από τα πάθη, θα αρχίσει να μαθαίνει περισσότερα πράγματα. Όταν ένας άνθρωπος είναι υποδουλωμένος σε ένα πάθη, κλειδώνει το μυαλό και δουλεύει για να δικαιολογήσει το πάθος στο οποίο σκλαβώθηκε, στο οποίο υπετάγει. Όχι τα πάθη που μας πολεμάνε και τα αντιπολεμάμε, αλλά τα πάθη που τα έχουμε κάνει άποψη ζωής. Ο φιλάργυρος. Σώπα ευλογημένος, λέει, όλοι κλέβουνε, ποιος δεν κλέβει σήμερα. Η λογική του, τα επιχειρήματά της, όλα δουλεύουν στο να δικαιολογήσει το πάθος του. Δεν είναι ελεύθερο το μυαλό του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα μάθει ποτέ. Ο πόρνος, ποιος δεν πορνεύει, φυσική ανάγκη είναι. Ο κάθε ένας που έχει υποταχθεί σε κάποιο πάθος, λέει ο Απόστολος, είναι δούλος αυτού του πάθους. Ο γάρτης ήτηται τούτο και δε δούλωται. Σε αυτό που νικήθηκες, σε αυτό γίνεις πια και δούλος. Δεν είσαι ελεύθερος. Ούτε να σκεφτείς σωστά, όλοι ξέρουμε πώς σκέφτονται, πώς είναι βαθύς. Ούτε να μάθεις σωστά. Λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ασφαλίζεται η αμαρτία, την διάνοια και κλείει την θύρα της γνώσεως. Φυλακίζει η αμαρτία το μυαλό και κλείνει την θύρα της γνώσεως. Γι' αυτό ο άνθρωπος αγωνίζεται πρώτα με τις πρακτικές αρετές. Όχι για να γίνει καλός χριστιανός μόνο, αλλά και για να μάθει. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε. Είναι όπλο η γνώση. Είναι δύναμη η γνώση. Και αν δεν μαθαίνετε, θα σας κάνουν ό,τι θέλουν εκείνοι που θα ξέρουν περισσότερα από εσάς. Είτε εκτός της Εκκλησίας, είτε εντός της Εκκλησίας. Γι' αυτό μάθετε τα εσείς από πρώτο χέρι, αν είναι έτσι τα πράγματα. Και μην ακούτε κανέναν, ούτε εμένα. Μάθετε τα εσείς προσωπικά όπως τα έμαθαν τόσοι και τόσοι. Πώς? Με πρακτικές αρετές, με την καθημερινή μας ζωή, με την νηστεία, με την προσευχή, με τον εκκλησιασμό, με την πραότητα, με την ελεημοσύνη. Λέει ένας Άγιος στην Φιλοκαλία, ο Όσιος Θαλάσσιος, μη αμέλη της πράξεως, επί μειούνται οι γνώσεις. Μην αδιαφορείς για τις πρακτικές αρετές που αναφέραμε, γιατί λιγοστεύεις αυτά που θα μάθεις, μειώνεται η γνώση σου. Δεν θα προχωρήσεις στη γνώση. Γι' αυτό ακριβώς και σε τροπάρια Αγίων ψέλνουμε την πράξη έβρες θεόπνευστε εις σωτηρία, εις θεωρίας επίβαση. Από την πράξη θα φτάσουμε στη θεωρία. Αν αρχίσουμε να ξεκινάμε από θεολογίες και από φιλοσοφίες, θα μας κάνει ο διάολος αεροπλάνα. Θα μάθουμε από την πράξη, στην πράξη. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου κάθεται στο στομάχι. Ίσως επειδή έμαθα πολλά. Τι δεν μπορώ να χωνέψω? Το ότι όλοι οι τελευταίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ζωντανοί και κεκοιμημένοι, από τον Πάπα Γιώργη τον Καρισλίδη, από τον Πατέρα Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, τον Πατέρα Παΐσιο, τον Πατέρα Πορφύριο, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ως τον Εφραίμ της Αριζόνας. Όλοι τους είναι του Δημοτικού. Και εμείς μαθαίνουμε, 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 μαθαίνουμε και μετά πάμε στον αγράμματο Άγιο και του λέμε «Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ μου, πες καμιά κουβέντα και για μένα, μπας και σωθώ». Γι' αυτό μπορεί κανείς όχι απλώς να σωθεί, αλλά να γίνει και Άγιος. Γιατί η γνώση που θα φέρει την σωτηρία μας εξαρτάται από την ζωή μας. Δεν είναι θέμα πτυχίων. Αν ήταν έτσι, όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίων θα είχαν φωτοστέφανο. Εμένα μου λες.
είναι τρόπος ζωής η γνώση που θα μας φέρει τη σωτηρία. Γι' αυτό αν δεν τα ζήσουμε, δεν θα τα γνωρίσουμε. Είναι ένα ελληνικό έργο κινηματογραφικό. Πρώτα γράφτηκε σαν θεατρικό. Σαν θεατρικό, αν δεν μπορέσετε να το δείτε, διαβάστε το. Είναι συγκλονιστικό. Λέγεται «Τα κόκκινα φανάρια». Είναι ένα πολύ καλογυρισμένο έργο, αν και ο Αλέκος που το έγραψε, Αλέκος Γαλανός, λέγεται ο συγγραφέας, έπαθε σοκ όταν είδε τι αλλαγές κάνανε στο θεατρικό του έργο για να αρέσει στον πολύ κόσμο. Τόσο πολύ στεναχωρέθηκε που τους απαγόρεψε να αναφέρουν το όνομά του στους τίτλους της ταινίας. Μην πείτε ότι αυτό που κάνατε είναι δικό μου έργο. Παρόλα αυτά, είναι εξαίρετο έργο και είναι από τα λίγα ελληνικά έργα που φτάσαμε τόσο κοντά στα Όσκαρ. Ποτέ δεν είχαμε φτάσει τόσο κοντά να πάρουμε Όσκαρ. Καλύτερης ξενόγνωσης ταινίας. Μας το έφαγε άλλος, αλλά χαλάλι του, γιατί και εκείνου ξένος κι αυτός, ήτανε αριστούργημα το έργο. Αυτός λοιπόν, ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας, ξαφνικά διαπιστώνει καρκίνους, όχι καρκίνο, και όχι στο αυτί ή στο δαχτυλάκι του ποδιού, σε κέρια σημεία του σώματος. Χολή, σηκώτη, πάγκρεας, με έναν από αυτούς τους καρκίνους, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πέθανε. Και αυτός είχε τέσσερις. Έρχεται ο όρος, άρχισε να κλαίει. Πάμε βρε Νικονά μου στον Παΐσιο, πάμε στον Παΐσιο, πάμε να δούμε τον Παΐσιο. Τελικά τον πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο. Έλεγε ο Αλέκος τον πόνο του κλαίγοντας, όταν τέλειωσε, του ρίχνει μια στιμούρη ο πατήρ Παΐσιος, πάψερε του λέει, τι κάνεις έτσι, άσε τους γιατρούς να λένε ό,τι θέλουν. Και συμπλήρωσε με αυτό που το έλεγε πολλές φορές, εμείς έχουμε τους δικούς μας γιατρούς. Τι είχε συμβεί, πήγε στην Αγγλία, του είπανε έχεις 8 μήνες ζωής. Πήγε στην Αμερική, έχεις 6 μήνες ζωής. Μετά από αυτό ήρθε στο όρος. Άσε το συνελένε, λέει ο Παΐσιος. Ο Θεός θα σου παραχωρήσει χρόνο, κοίτα να ζήσεις σωστά για να σωθείς. Πέρασαν οι 6 μήνες, δεν πέθανε ο Αλέκος. Πέρασαν οι 8 μήνες, δεν πέθανε. Πέρασε ένας χρόνος, δεν πέθανε. Πέρασαν 2 χρόνια, πέρασαν 5 χρόνια, πέρασαν 10 χρόνια, πέρα από κάθε λογική. Το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Πέρασαν 15 χρόνια, πέρασαν 20 χρόνια, πέθανε 80 χρονών από γεράματα. Να πώς. Ξέρουμε ότι οι Άγιοι μπορούν να κάνουν πράγματα που το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει. Που ο Θεός μέσω των Αγίων κάνει θαύματα που το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει. Αφού δεν τα καταλαβαίνει το μυαλό, γιατί τα δεχόμαστε. Μα πολύ απλά, γιατί τα ζούμε. Καταλάβατε το αυτό. Η πίστη μας δεν είναι θεολογίας και φιλοσοφίας και κολοκύθια στο Πάτερο. Η πίστη μας είναι ζωή. Αν δεν ζήσετε, δεν θα τα γνωρίσετε. Αν ο Αλέκος Γαλανός δεν είχε έρθει στο Άγιον Όρος, δεν είχε πάει να γνωρίσει έναν καλόγερο, έναν ασκητή, δεν είχε κλάψει, δεν είχε ταπεινωθεί, δεν τον είχε παρακαλέσει, δεν θα το είχε μάθει ποτέ αυτό. Και μαζί με τον θεατρικό συγγραφέα δεν θα το ξέραμε κι εμείς. Είναι ζωή η πίστη μας. Δεν ήρθε ο Χριστός να φέρει μια καινούρια θρησκεία. Είχαμε θρησκείες να κάνουμε και εξαγωγή και σε άλλους πλανήτες. Ήρθε να φέρει μια καινούρια ζωή. Αν δεν αγωνιστείτε να ζήσετε, όπως είπε ο Χριστός, δεν θα μάθετε τίποτα. Φιλοξένησα έναν Κύπριο. Έχει ένα αγοράκι. Το αγοράκι έχει έναν καρκίνο
κακοήθη όγκο εξήχε από το σώμα του στο στήθος σαν μανταρίνι. Κλάψαν οι γονείς, προσευχηθήκαν, παρακαλέσανε τον καλό Θεό. Δεν ξέρω πόσους Αγίους παρακαλέσανε. Κλείσανε την ημέρα να γίνει το χειρουργείο. Γιατί δεν ήταν μικρός ο καρκίνος, ήταν πολύ μεγάλος. Εδώ μικρό καρκίνο βγάζεις και φοβάσαι μην έχει κάνει μεταστάσεις. Φαντάσου αυτός που εξήχε από το σώμα σαν μανταρίνι. Βάλαμε το παιδί να κοιμηθεί. Εγώ με τη γυναίκα μου λέει κλαίγαμε και προσευχόμασταν όλη νύχτα. Το πρωί, τη συγκεκριμένη ώρα, τους περίμενε ο χειρούργος. Το πρωί ακούνε τον μικρό να φωνάζει. Τρομάξαμε. Πάνε 8 χρονών το παιδάκι. Το είδα στη φωτογραφία. Τρέχουμε λέει πανικόβλητοι και είδαμε το παιδάκι να έχει σηκωθεί. Τι είναι αγόρι μου, τι έγινε. Μου είπε να μην στεναχωριέμαι. Και θα με κάνει καλά και να το πω και σε εσάς να μην στεναχωριέστε. Και με έκανε καλά. Ποιος αγόρι μου σε έκανε καλά. Δεν είχαμε δει λέει ακόμα τίποτα. Ο παππούλης που ήρθε. Ποιος παππούλης. Ένας παππούλης. Δεν ήξερε το παιδί τι να πει. Πού, τι θα πει σε έκανε καλά. Ανοίγουνε το ποκαμισάκι του. Ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί. Ο όγκος αυτός. Δεν υπήρχε ούτε σημάδι. Μου λέει ο άνθρωπος είχε σταματήσει το μυαλό μας. Σηκώσαμε τα σεντόνια, σηκώσαμε τα ρούχα να δούμε πού έπεσε αυτό το μανταρίνι. Πού έπεσε. Ψάχναν μέσα στα σεντόνια. Το μικρό είχε κάτσει παραπέρα και το σκοίταζε. Η γυναίκα μου σήκωσε στα σεντόνια, τα τίνεζε. Εγώ έψαχνα με τα χέρια. Πού έπεσε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε πουθενά. Δεν ήξερα λέει ο άνθρωπος τι να υποθέσω. Είχε ξημερώσει. Πιάνω και πάμε το παιδί στο σαλόνι, το βάζω να καθίσει και του φέρνω όσες εικόνες Αγίων είχα. Είναι αυτός, του δείχνει τον ένα. Όχι μπαμπά, είναι αυτός, όχι, είναι αυτός, όχι, είναι αυτός, όχι, είναι αυτός. Ναι, αυτός είναι. Ποιος ήτανε. Πού του πήγαινε το μυαλό των γονιών. Ο Άγιος Λουκάς, ο γιατρός της Κρυμαίας, που το σώμα του βρίσκεται στην ελληνική πόλη, Συμφερούπολη. Ο γιατρός με τα γυαλιά. Το μεγαλύτερο βραβείο ιατρικής στη Ρωσία. Βραβείο Στάλιν. Αυτός είναι. Δεν τον ήξερε το παιδί. Μια και είχαμε κλείσει το ραντεβού, πήγαμε στο νοσοκομείο. Κοιτάζει ο γιατρός, δεν μπορούσαμε λέει, να πούμε τίποτα, τρέμαμε και είχαμε μείνει άφωνοι. Και λέει ο γιατρός, άλλον μου φέρατε. Γνωρίζει το παιδί, τι έγινε, πού να του πούμε τι έγινε. Πώς να το εξηγήσουμε τι έγινε. Δεν ξέρουνε τι, πώς έγινε. Αλλά τότε κάποιος που έχει πεθάνει πριν χρόνια είναι ακόμα ζωντανός και μπορεί και εμφανίζεται και κάνει κάτι τέτοιο, να πώς το ξέρουμε. Πώς, γιατί το ζήσανε. Εσείς που με ακούτε μπορείτε να λέτε ωραία παραμύθια μας λέει ο καλόγερος, ωραίες ιστορίες, περνάει και ώρα ωραία και να το αμφισβητήσετε. Εγώ που τον ακούω, μπορώ να πω και που ξέρω ότι είναι όπως μου τα λέει. Ήμουν εκεί να το δω και να το αμφισβητήσω. Εκείνοι που το ζήσανε μπορούν να πούν δεν έγινε. Αυτή είναι η πίστη μας. Εάν δεν την ζήσετε, δεν θα τη γνωρίσετε. Ζούμε απίστευτα πράγματα στο Άγιον Όρος και δεν τα λέμε. Γιατί το μυαλό δεν τα δέχεται. Τα ξερνάει. Όπως η λογική ξερνάει τον χριστιανισμό. Δεν είναι λογική
η πίστη μας. Είναι πάνω από τη λογική, είναι υπέρλογη. Γι' αυτό και δεν στηρίχθηκε ποτέ η πίστη μας σε αποδείξεις και σε επιχειρήματα. Αυτές είναι πεπονόφλωδες που πάτησαν άλλοι αρχηγοί παρακλαδιών του χριστιανισμού ή απομιμήσεων του χριστιανισμού που επιστράτευσαν διάνοιες για να στηρίξουν την χριστιανική πίστη. Είναι σωστό να πιστεύεις, είσαι λογικός άνθρωπος να πιστεύεις, διότι να επιχείρημα, να το άλλο επιχείρημα, πώς κινείται κάτι. Όταν κάποιος το κινήσει, κάθε τι κινείται από κάποιον. Και αυτός κινήθηκε από κάτι άλλο, και άλλος κινήθηκε από κάτι άλλο, η απόδειξη του Αριστοτέλη. Και φτάνομαι στο πρώτο κινούν ακίνητο, που είναι ο Θεός. Γι' αυτό κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να πιστεύει, λέει ο Αριστοτέλης, το επαναλαμβάνουν κάποιοι χριστιανοί. Όχι, εμείς δεν λέμε ποτέ, η πίστη μας είναι σωστή, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Τι λέμε, αυτό που είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ, έρχω και είδε, έλα και θα γνωρίσεις. Λέει κάτι πολύ ωραίο ο πατριώτης σας εδώ, Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος έπαιζε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στα πέντε του δάχτυλα, από τους πιο σοφούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τι λέει, λόγο παλέει πας λόγος, βίο δε τις που θα πει. Κάθε λόγος αμφισβητείται από άλλον λόγο. Ποιος λόγος όμως μπορεί να αμφισβητήσει την ζωή? Για αυτή τη μάθηση όμως, για αυτή τη γνώση, που τελικά θα μας οδηγήσει στην πίστη, χρειάζεται υπομονή, χρόνος και σωστός τρόπος αγώνα. Πρέπει να αγωνιστούμε σωστά. Όχι να αγωνιζόμαστε στα κουτουρού. Λέει ένας Άγιος, όταν νικέσαι από την πορνεία, τι να την κάνει ο Θεός την ελεημοσύνη. Δεν θέλει ελεημοσύνη από σένα. Θέλει να νικήσεις εκεί που νικήθηκες. Θέλει να απαλλαγείς από το πάθος που σου έχει κάνει σκλάβο και το υπηρετείς. Θέλει να είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Όχι να παρηγοριόμαστε κάνοντας άλλα καλά για να δικαιολογήσουμε κάποια πάθη που έχουμε. Ναι, έχω αυτό, αλλά κάνω και τούτο, έκανα και εκείνο, έκανα και το άλλο. Όχι, ο διάολος δεν κοιτάζει να σε υποδουλώσει σε όλα. Σε ένα του φτάνει. Το λιοντάρι ή από το κεφάλι είναι πιασμένο στην παγίδα ή από το νύχι, πιασμένο είναι και ό,τι ώρα θέλει το σκοτώνει ο κυνηγός. Να μην κοιτάμε λοιπόν μεγάλα πάθη, μικρά πάθη. Θα αγωνιζόμαστε λεβέντικα. Τι θέλει ο Χριστός, αυτό θα αγωνιστώ να κάνω. Με μέθοδο, με τρόπο, με υπομονή, με χρόνο και πάντα με τη συμβουλή κάποιου. Μη μένουμε μόνοι μας. Ουέ το ενή, λέει ο Χριστός. Πάντα θα σωθεί ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο ένας κρατώντας το χέρι του άλλου. Ο ένας αγαπώντας τον άλλον. Ο ένας αγκαλιά με τον άλλον. Μόνη της βρέθηκε η Εύα στον Παράδεισο όταν την πλησίασε το φίδι. Να μην μένετε μόνοι σας. Να μην παρασύρετε τους ξερόλες και δεν είμαι και εντελώς άσχετος, κάτι ξέρω κι εγώ. Όσα και να ξέρεις αυτά που ξέρω διόλες δεν θα τα μάθεις ποτέ. Ήθελε ένας πατέρας στο όρος να δει τον διάβολο. Και επέμενε κοντά σε ένα μοναστήρι στο οποίο έζησα χρόνια. Και επέμενε. Και επέμενε. Και μια νύχτα του εμφανίστηκε ο διάβολος.
Την επόμενη μέρα, ένας πατέρας από το μοναστήρι, χωρίς να ξέρει τι έχει συμβεί, πήγε και τον φώναξε. Ήταν φιλόξενος αυτός ο πατέρας, που ήθελε να δει τον διάβολο, και άνοιξε ένας μοναχός επισκέπτης, ένα γεροντάκι. Ο πατέρας αυτός ήταν 30 χρονών. Του λέει ο πατέρας του μοναστηριού, μπορώ να δω τον πατέρα τάδε. Το γεροντάκι δεν απαντούσε, ήταν λέει λίγο παράξενο. Και σκέφτηκα, μου λέει, ότι πρέπει να προσέχουμε ποιος φιλοξενούμε. Τι γεροντάκι ήταν αυτό, πώς τον φιλοξένησε. Επέμενε, φώναξε, χτύπησε, το γεροντάκι δεν έλεγε τίποτα. Έπαθε σοκ ο πατέρας όταν συνειδητοποίησε ότι το γεροντάκι ήταν ο 30χρονος μοναχός. Γέρασε από τον τρόμο του και άσπρισε από τον τρόμο του τόσο που ενώ του ήταν γνωστός δεν τον εγνώρισε. Τον επέρασε για κάποιον ξένο που φιλοξενεί του. Ήθελε να δει τον διάβολο. Και ένας άλλος πατέρας τον ακούω να λέει πως εμφανίστηκε ο διάβολος μπροστά του μέσα στην εκκλησία την ώρα της ακολουθίας. Τρόμαξα τόσο πολύ, λέει. Πετάχτηκαν από μέσα μου κραυγές, έκλεισα το στόμα με το χέρι μου. Να μην καταλάβουν οι άλλοι, να μην ακούσουν οι άλλοι και καταλάβουν τι γίνεται. Γιατί είχα μπροστά μου αυτόν που κατάλαβα ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μου, ότι μεγαλύτερο εχθρό από αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έχω ποτέ. Πέρασε το περιστατικό, μια χαρά είναι αυτός ο πατέρας. Γιατί ο ένας κατέρευσε και τον έκανε ο διάβολος κομμάτια και στον άλλον δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα τίποτα. Γιατί ο ένας ήθελε να μάθει με το θέλημά του, με τους δικούς του τρόπους, με την πεποίθηση στον εαυτό του, είμαι πιστός, είμαι ευλαβής, και ο άλλος ήταν στην υπακοή και δεν ζήτησε να δει τον διάβολο. Ο διάβολος επαιδεύσε να δει εκείνον και δεν μπόρεσε να του κάνει τίποτα. Δεν σωζόμαστε λοιπόν μονάχα όταν αγωνιζόμαστε, αλλά όταν αγωνιζόμαστε σωστά. Όχι μόνο όταν ζούμε, αλλά όταν ζούμε σωστά. Και αν αθλήτης, λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν κάποιος αγωνίζεται, δεν στεφανώνεται εάν μη νομίμως της αθλήσει, εάν δεν αγωνιστεί νόμιμα. Είναι πολύ εύκολο να σωθούμε. Είναι πολύ εύκολο να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Όταν είμαστε ταπεινοί, όταν αγωνιζόμαστε σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού, αυτός που με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου. Μιλάει για τήρηση εντολών, όχι για πίστη εγκεφαλική. Αλλού λέει πίστη, άνευ έργων νεκρά εστί. Αυτός που πιστεύει, αλλά δεν έχει έργα που δείχνουν, που φανερώνουν την πίστη του, είναι νεκρή η πίστη του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, και τα δαιμόνια πιστεύουν και αφρίσουν. Πίστη έχει και ο διάολος. Και μάλιστα ορθόδοξη πίστη, είναι ορθόδοξος ο διάολος. Θα σωθεί? Όχι. Γιατί δεν έχει ζωή ορθόδοξη. Αυτός και αν ξέρει τα δόγματα της Εκκλησίας και τα βιβλία των πατέρων της Εκκλησίας, θα σωθεί? Όχι. Δεν μας σώζουν οι γνώσεις που είναι στον εγκέφαλο, αλλά αυτές που έχουμε μάθει ζώντας και δείχνουμε την πίστη μας στο Χριστό με τη ζωή μας. Αν μας δουν οι άλλοι, θα πούνε να γίνουμε κι εμείς σαν εκείνον που είναι χριστιανός, ή θα πούνε μακριά από αυτόν? Ζούμε τον χριστιανισμό ή θα ακούσουμε αυτό που είπε ο Χριστός, ο Θεός για κάποιους άλλους, ούτως ο λαός της μεν χείλεση με τιμά, η δε καρδία αυτών ώρα απέχει απ' εμού, χιλιόμετρα μακριά. Τόσο απλή είναι η πίστη μας, τόσο ωραία είναι η ζωή μας. Μη φοβόσαστε να ζήσετε.
είναι ωραία η ζωή. Και να είσαστε ευτυχισμένοι και από εδώ και μετά τον τάφο. Υπάρχει ένα ωραίο κινηματογραφικό έργο. Όσοι έρχονται στο κελί μου, όταν φεύγουνε, φεύγουνε με μια λίστα βιβλία που πρέπει να διαβάσουνε και μια λίστα DVD που πρέπει να δούνε. Πάντα το συνιστώ αυτό το έργο. Λέγεται «It's a wonderful life». «It is a wonderful life». Είναι μια υπέροχη ζωή. Του 1946. Θα το βρείτε πολύ εύκολα, γιατί είναι από τις κορυφές του κινηματογράφου, γιατί αναφέρεται παραμονές Χριστουγέννων και το δείχνουν όλες οι τηλεοράσεις, σε όλο τον κόσμο, κάθε Χριστούγεννα. Το έχει μοιράσει και μια κυριακάτικη εφημερίδα, το έχει δώσει και έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα από αυτό το έργο. Να το δείτε όλοι. Όχι το «η ζωή είναι ωραία», «It is a wonderful life». Είναι μια υπέροχη ζωή. Του Φρανκ Κάπρα. Είναι ένας μεγάλος χριστιανός σκηνοθέτης, από τους πιο μεγάλους στην ιστορία του κινηματογράφου, που επειδή τώρα πια το Hollywood είναι σε χέρια ανθρώπων που δεν είναι χριστιανοί και μισούν κάθε τι χριστιανικό, τον αποσιωπούν εντελώς. Δεν αναφέρουν καν το όνομά του. Ξέρετε ότι έχει κερδίσει 4 Όσκαρα σκηνοθεσίας και όμως δεν έχετε ακούσει ούτε το όνομά του. Είναι διάσημοι άλλοι που κερδίσαν ένα Όσκαρ ή 2 Όσκαρ, σαν τον Σκορτσέζε, σαν τον Σπίλμπεργκ, διάσημοι με 1 και 2 Όσκαρ. 4 Όσκαρ. Αλλά έχει την ατυχία να είναι χριστιανός και κοιτάνε να τον εθάψουν. Δεν τον αναφέρουν καν. Φρανκ Κάπρα. Να το δείτε το έργο. Ποιο είναι το θέμα του? Ένας επιχειρηματίας, παραμονές Χριστουγέννων, διαπιστώνει ότι χρεοκοπεί. Και λέει, τι κατάφερα? Ένα τίποτα. Γιατί είμαι ένας αποτυχημένος. Τι κατάφερα? Οι υπάλληλοι μου που με στηρίξανε τόσα χρόνια και μου αφιερώσανε τα χρόνια της ζωής τους για να επιτυχεί η επιχείρησή μου, τέτοια μέρα που είναι, αντί να πάνε με μισθό σπίτι τους, θα πάνε χωρίς δουλειά. Θα πάνε άνεργοι. Γιατί? Γιατί είμαι εγώ ένας αποτυχημένος. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, θα χάσουν τις ασφάλειές τους, θα χάσουν τώρα το άλλο. Γιατί? Γιατί είμαι εγώ ένας αποτυχημένος. Να πάω να πνιγώ. Και ξεκινάει να πάει να αυτοκτονήσει. Το θέμα του είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε, αλλά καλά θα κάνουμε να σκεφτόμαστε για να μαθαίνουμε. Ποιο? Το ότι όταν κάνεις ένα καλό, ένα οποιοδήποτε καλό, όχι μόνο μια ελεημοσύνη, παρηγορείς κάποιον, του λες με 2 κουβέντες, του δίνεις κουράγιο. Συνεχίζει ο άνθρωπος το δρόμο του και τη ζωή του. Μετά από μια εβδομάδα εσύ δεν το θυμάσαι, μετά από ένα μήνα δεν το θυμάσαι, μετά από ένα χρόνο δεν το θυμάσαι. Προσέξτε, ποτέ ο κόσμος δεν θα ξαναείνει ο ίδιος σαν να μην έκανες το καλό. Το καλό που έκανες και δεν το θυμάσαι, άλλαξε την ιστορία του κόσμου. Προσέξτε, κυριολεκτικά, όχι λογοτεχνικά, όχι φιλολογικά, κυριολεκτικά. Από το καλό που έκανες, άλλαξε ο κόσμος. Εσύ δεν θα το μάθεις ποτέ. Ο κόσμος άλλαξε. Γιατί? Γιατί αυτός που δέχτηκε το καλό που του έκανες, δεν έκανε κάτι που θα έκανε αν δεν το είχες κάνει. Μην κάνοντας αυτό που θα έκανε, ο άλλος που θα τα εισέπρατε, δεν το εισέπραξε. Και άλλαξε πια η ιστορία. Γίνεται ένα ντόμινο που δεν θα το μάθετε ποτέ. Στη φιλοσοφία ονομάζεται το φαινόμενο της πεταλούδας. Και λένε, όταν μια πεταλούδα κουνάει τα φτερά της στην Ινδονησία, γίνεται κυκλώνας στην Αμερική. Γεννιέται μια σειρά αλληλεγγύων αντιδράσεων.
έτσι και με το καλό που θα κάνεις. Το έκανες. Ο άλλος που το δέχτηκε δεν έκανε κάτι που θα έκανε. Μη κάνοντάς το, ο άλλος που θα το δεχόταν δεν το δέχτηκε και δεν θα έκανε κάτι που θα έκανε. Να τον ντόμινο. Άλλαξε η ιστορία, κυριολεκτικά και για πάντα. Ποτέ ο κόσμος δεν θα είναι ο ίδιος. Και πηγαίνει ο άνθρωπος να αυτοκτονήσει. Χιόνια, χριστουγεννιάτικα δέντρα, πανηγυρική ατμόσφαιρα, η νύχτα, η γέφυρα ένα μέτρο χιόνι, ο χήμαρος από κάτω να κυλάει ορμητικός και ο Θεός με τους αγγέλους να συζητάνε πώς να τον εσώσουνε. Κοιτάζει τα νερά κάτω και ακούγεται ένα μπλου, ένα ήχος, κάτι έπεσε στο νερό, γυρνάει και βλέπει τον χήμαρο τα νερά να παρασέλνουν ένα γεροντάκι που ξεφώνιζε. Πονόψυχος όπως πάντα, ξεχνώντας ότι ήθελε να αυτοκτονήσει ο ίδιος, πετάει το σακάκι του, πέφτει μέσα στο νερό, παλεύει, παρασύρεται, πιάνει το γεροντάκι, δεν μπορούσε να τον βγάλει έξω, τα νερά τους παρασέρανε, άπλωνε τα χέρια του να πιάσει τίποτα κλαριά, τίποτα ρίζες, τα νερά παγωμένα, λιωμένα χιόνι τους παρασέρνανε, τελικά καταφέρνει, βγαίνουν έξω, τον βγάζει έξω, μέσα στην παγωνιά τρέμανε και δύο, ένα αστείο γεροντάκι. Ένα κωμικό γεροντάκι. Μη με αφήνεις, μη με αφήνεις. Πού να τον αφήσει. Αν ήταν να τον αφήσει να πεθάνει από την παγωνιά, καλύτερα να τον άφηνε να πνιγεί. Τον επέρνει, τον επηγαίνει σε μια αποθήκη. Δεν θυμάμαι το έργο καλά, το έχω δει πάνω από 50 χρόνια. Πριν 50 χρόνια το έχω δει. Του φοράει ζεστά ρούχα, τον καθασκουπίζει, του φοράει ζεστά ρούχα, τρέμει το γεροντάκι, αυτός όλο θυμό, δεν μου φτάνουν τα δικά μου, τώρα μου φορτώθηκες και εσύ, δεν μπορούσε να τον εγκαταλείψει. Το γεροντάκι ήταν ο άγγελος που έστειλε ο Θεός για να το αποδείξει ότι η ζωή δεν ήταν καθόλου χαμένη. Δεν ήταν ένας αποτυχημένος. Ας απότυχε στη δουλειά του. Τι ήταν, τι είχε γίνει, τι έγινε. Να το δείτε το έργο. Θα το βρείτε πολύ εύκολα. Είναι ένα έργο θρηλυκό. Και από καλλιτεχνικής απόψεως και από εμπορικής επιτυχίας. Απλώς, επειδή είναι χριστιανικό και επειδή ο σκηνοθέτης είναι χριστιανός, τα αποσκοπούν εντελώς. Ευτυχώς, η γνώση απλώνεται, έχει φτερά και μπορούμε και μαθαίνουμε. Δεν είναι χριστιανικά μόνο τα έργα που πρέπει οπωσδήποτε να μιλάνε για τον Χριστό, να τον διαφημίζουν σε έναν οδοντόκρεμα. Μπορεί να είναι ένα έργο για το χριστιανικό χωρίς να αναφέρει το όνομα του Χριστού, δείχνοντας τις εικόνες του Χριστού, τους χριστιανούς και τη ζωή των χριστιανών. Να το δείτε το έργο. Και η τελευταία ερώτηση που μου ρωτάγανε, δηλαδή εκτός χριστιανισμού δεν θα σωθούνε, τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια δεν θα σωθούνε, δεν είναι άδικος ο Θεός. Αυτοί δεν γνωρίσαν τον χριστιανισμό. Μπορεί να ακούσανε για τον χριστιανισμό, αλλά δεν σημαίνει ότι τον γνωρίσανε. Και εσείς ακούτε για Ινδουισμό, ακούτε για Βουδισμό, Ζεν, δεν τα έχετε γνωρίσει όμως, δεν ξέρετε τι είναι, έτσι και εκείνοι. Θα πάνε στην κόλαση. Είναι δυνατόν να είναι τόσο άδικος ο Θεός. Πώς θα σωθούνε οι εκτός χριστιανισμού. Η Εκκλησία έχει δώσει την απάντηση αιώνες πριν. Αλλά επειδή έχουμε χρόνο για χίλια δυο άλλα, εκτός από αυτά που αφορούν τη ζωή μας και το θάνατό μας και τη σωτηρία μας, γι' αυτό και τα αγνοούμε. Η Εκκλησία έχει απαντήσει αιώνες πριν με το στόμα του Αγίου Ιουστίνου. Τι λέει ο Άγιος Ιουστίνος. Και αυτό το απαγγέλιο, όπως το θυμάμαι, πριν 45 χρόνια όταν ήμουν φοιτητής και το είχα πρωτοδιαβάσει. Τι λέει ο Άγιος. Και είναι η θέση της Εκκλησίας. Οι μεταλόγου βιώσαντες, αυτοί που έζησαν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, χριστιανοί εσύ, είναι χριστιανοί. Καν άθεοι ενομίστησαν και ας τους νομίσαμε εμείς για άθεους, ίοντε εν έλυσιν, όπως για παράδειγμα
στους Έλληνες, Ηράκλητος, Σοκράτης και οι τούτης όμοιοι είναι χριστιανοί. Και ας ζήσανε προ Χριστού. Γιατί είναι χριστιανοί, γιατί ζήσανε χριστιανικά. Γιατί οι χριστιανούς δεν μας κάνουν οι θεολογίες που έχουμε στον εγκέφαλό μας, οι σκέψεις που έχουμε στον εγκέφαλό μας, η πίστη που έχουμε στον εγκέφαλό μας, αλλά η πίστη που δείχνουμε με τη ζωή μας. Χριστιανούς ή όχι, μας φανερώνει ο τρόπος που ζούμε και όχι τα λόγια μας. Τα λόγια είναι αέρας κοπανιστός. Από λόγια όλοι ξέρουν. Η πίστη μας φανερώνει αν είμαστε χριστιανοί. Και αν είμαστε σωστοί χριστιανοί, ελκύουμε και τους άλλους. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν οι χριστιανοί ήταν χριστιανοί, δεν θα υπήρχαν ειδωλολάτρες. Λέει ο ίδιος ο Χριστός, υπάρχουν πρόβατα έξω από τη μάντρα. Η μάντρα είναι η Εκκλησία που μας σώζει από την αμαρτία και από τους λύκους της αμαρτίας. Υπάρχουν πρόβατα έξω από τη μάντρα. Κακή να δει με αγγίν. Και αυτά πρέπει να τα μαζέψω. Με ποιο τρόπο θα αναγνωρίσει ότι ο Χριστός, ότι ο τάδε βουδιστής, ο τάδε είναι βουδιστής, ο άλλος ο αμεθανός είναι χριστιανοί, χωρίς να το ξέρουν, γιατί ζουν χριστιανικά, θα τους γνωρίσει ο Χριστός. Όπως ποιος γνωρίζει τα πρόβατά του, ποια είναι δικά του και ποια είναι του άλλου. Κακή να δει με αγαγή, και αυτά θα τα μεσέψει. Με ποιο τρόπο θα σώσει ο Χριστός τους εκτός χριστιανισμού, δικό του πρόβλημα, δικό του θέμα, δική του δουλειά. Εμείς θα κοιτάξουμε, εμείς τι κάνουμε. Από εμάς τι ζητάει ο Χριστός. Δεν θα σωθούμε όπως θα σωθούν οι εκτός χριστιανισμού. Σε αυτούς θα είναι πολύ επίοικης. Από εμάς θα είναι πολύ πιο αυστηρός, γιατί σε αυτόν που δόθηκαν πολλά θα ζητηθούν και πολλά. Δεν θα σωθούμε αν κάνουμε τα καλά που κάνουν οι άλλοι. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα καλά, γιατί γνωρίσαμε και ξέρουμε πολύ περισσότερα και μας δίνονται περισσότερες ευκαιρίες. Όλες οι δυνατότητες μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας να σωθούμε. Γι' αυτό μην απομακρύνεστε από τους παπάδες σας. Μην απομακρύνεστε από τους δεσποτάδες σας. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία και τα μυστήριά της. Η ζωή μας θα μας σώσει, όχι η καλή μας η καρδιά. Γι' αυτό ο Άγιος Αυγουστίνος, όταν διαβάζει εκεί που λέει ο Χριστός υπάρχουν ακόμα πρόβατα έξω από τη μάντρα, συνεχίζει. Πόσα πρόβατα υπάρχουν έξω από τη μάντρα ακόμα και πόση λύκη μέσα. Είμαστε του Χριστού, μοιάζουμε του Χριστού. Λέει ο Άγιος, καθώς το ζωγραφισμένο νερό δεν μπορεί να ξεδιψάσει αυτόν που το ζωγράφισε ή εκείνον που το βλέπει. Αλλά θα πρέπει να πας στην πηγή, εκεί που υπάρχει νερό, να πιεις. Και εγώ τώρα δεν έκανα τίποτα άλλο παρά απλώς να σε ζωγραφίσω αυτό το νερό της ζωής που φέρνει την γνώση, που μας οδηγεί στην πίστη, που θα μας σώσει. Λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχος 13 ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα. Από αυτό το νερό που θέλεις να βγάλεις από το πηγάδι, όσοι πίνουν θα ξαναδιψάσουν. Αλλά ως δαν πει όποιος πιει εκ του ύδατος από το νερό ου εγώ δώσω αυτό που θα του δώσω εγώ, που μη διψήσει εις τον αιώνα. Δεν θα διψάσει ποτέ. Είναι έτσι. Λέει αλήθεια ο Χριστός. Τι ωραία λόγια. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Και αυτήν σας λέω κι εγώ. Έρχουν και είδε. Τόσο απλό. Να εύχεστε η Παναγία μας να σας δίνει φώτιση και κουράγιο να αγωνιζόμαστε,
να μάθουμε να πολεμάμε, να μην υποχωρούμε. Έχουμε Αγίους και τον Άγιο που προσκυνούν τώρα και νέφους μαρτύρων. Έχουμε χάσει τις δικαιολογίες. Αν χαθούμε, θα χαθούμε μόνο από την τεμπελιά μας, από τίποτα άλλο. Γι' αυτό να εύχεστε και για μένα να με φωτίζει ο καλός Θεός και να μου δίνει κουράγιο. Η Παναγία να σας έχει στην αγκαλιά της και να σας σκεπάζει.